Εδώ λοιπόν μετά και τις διαφημίσεις να αλλάξουμε θέμα, ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα οι εργασίες στο φράγμα Νεστορίου, ενώ δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκπώνηση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου του φράγματος. Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες στο φράγμα Νεστορίου. Οι εργασίες άρχισαν την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποπληρώσει τις οφειλές των εργαζομένων. Μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έκανα και χθες και προχθές με τον Ειδικό Γραμματέα, ουσιαστικά τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες η ανάδοχος εταιρείας στο φράγμα του Νεστορίου με ένα προσωπικό αρκετά μεγάλο. Γνωρίζετε ότι ακόμα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί. Υπήρχε μια οριακή ημερομηνία 4 Απριλίου, όπου θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο ανάδοχος. Ενώ την Παρασκευή δεν είχε ξεκινήσει και είχαμε στείλει ως υπηρεσία ότι δεν έχει ξεκινήσει, τη Δευτέρα ξεκίνησε και στείλαμε το έγγραφο. Συνεχίζονται οι εργασίες. Βέβαια, δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι όσον αφορά την εκταμείευση από τον ανάδοχο της δανειοδότησης που περιμένει, πιθανόν λόγω των τελευταίων γεγονότων με την Τράπεζα Κύπρου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει ξεκινήσει ως εργασία. Είναι κάτι το πολύ ευχάριστο, το περιμέναμε όλοι. Μέσα στις υποχρεώσεις του εργολάβου με το ξεκίνημα των εργασιών είναι να αποπληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι από τις οφειλές που έχει στους εργαζόμενους, κάτι το οποίο το περιμένουμε άμεσα, μπορεί και την άλλη εβδομάδα. Ταυτόχρονα περιμένουμε και θα ξέρουμε σίγουρα Δευτέρα-Τρίτη τελικά η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν είναι θετική, έτσι ώστε με τη διαδικασία της όχλησης που έχουν κάνει, αν μπορούν να πάρουν το τρίμηνο από λογαριασμούς τους οποίους έχει να πληρωθεί ο εργολάβος. Και τα δύο είναι σε εξέλιξη. Το ευχάριστο είναι ότι έχει ξεκινήσει ως εργασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν τελικά κυρισόταν έκπτωτος ο εργολάβος, θα μπαίναμε σε μια διαδικασία αν θα πάει στο δεύτερο ή στο τρίτο ή αν θα γινόταν καινούριος διαγωνισμός. Είναι το πλέον αναπτυξιακό έργο της Καστοριάς των τελευταίων ετών. Και στο κατασκευαστικό του χρόνου θα προσφέρει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο σε μια δεκαετία το αργότερο θα έχει τη δυνατότητα να αρδεύει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εκτάσεων, χιλιάδων στρεμμάτων, όπου θα προσφέρει τη δυνατότητα σε πολλούς αγρότες, υφιστάμενους, αλλά και νέους πολίτες της Καστοριάς να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα να αρδεύει κάποιες εκτάσεις και να βάλει κάποιες καλλιέργειες, έτσι ώστε να αυξήσει την πρόσοδο στα εισοδήματά του. Δρομολογήθηκε η εκπώνηση της μελέτης του αρδευτικού του φράγματος Νεστορίου. Έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνέχεια του έργου, αυτό που λέμε η εκπώνηση της μελέτης του αρδευτικού του φράγματος του Νεστορίου, ύψους 4.200.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα υπάρχει δυνατότητα στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης αμέσως, εφόσον έχουμε έτοιμη τη μελέτη, να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα κομμάτι στο κατασκευαστικό από πλευράς αρδευτικού δικτύου. Τώρα, το Τίμιο Ξύλο υποδέχτηκε η Καστοριά το περασμένο Σάββατο με αφορμή τη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, ενώ χθες, Κυριακή 7 Απριλίου, στον κατανυκτικό Εσπερινό που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό, ο μιλητής ήταν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός. Με λαμπρότητα και επισημότητα η Καστοριά υποδέχθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου το Τίμιο Ξύλο. Η υποδοχή του τεμαχίου του Τίμιου Ξύλου που έφτασε από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας έγινε έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό. We'll be right back.
Εξαλλού, το βράδυ της Κυριακής 7 Απριλίου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς ο κατανυκτικός Ασπερινός. Ο μιλητής ήταν ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατέρας Γιώργος Μεταλλινός. Την ομιλία παρακολούθησε πλήθος πιστών. Επαναλαμβάνω ότι τιμώντας τον Σταυρό τιμούμε τον Χριστό και βλέποντας τον Ιησού Χριστό έχουμε προοφθαλμών τον Σταυρό του, το σχήμα των Σταυρικών. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο ότι ο Σταυρός έγινε σύμβολο κατεξοχήν του χριστιανισμού. Όσοι λοιπόν κατηγορούν τον χριστιανισμό ευρύτερα και την Ορθοδοξία ειδικότερα ότι αντέγραψε ένα ειδωλολατρικό σχήμα, απαντώνται πλάνη νυχτρά, διότι εμείς κατανοούμε τον Σταυρό με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι ο κόσμημα, ο σχήμα εμφανίζεται εις τα έξω-χριστιανικά θρησκεύματα. Κατανοούμε, όπως είπα, τον Σταυρό ως σύμβολο, ως ένα σχήμα, ως μία εικόνα, μία πρόταση σωτηρίας. Το σύμβολο, άλλωστε, αυτό τον χαρακτήρα έχει. Είναι το σύμβολο αισθητοποιεί, ενσαρκώνει μια ουράνια πραγματικότητα, μια υπερβατική πραγματικότητα και ταυτίζεται τελικά το σύμβολο με αυτή την πραγματικότητα. Σταυρός λοιπόν μας υπενθυμίζει συνεχώς το πάθος, μας υπενθυμίζει την θυσία του Θεανθρώπου του Κυρίου μας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο οποίος θα είναι συννεφιασμένος για αύριο Τρίτη, οι άνεμοι θα πρέπει να από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα το Δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε. Καλό βράδυ να ευχηθούμε, καλή εβδομάδα. Παραμένετε συντονισμένοι στο δίκτυο, ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του GR.